Μια γυναίκα τυφλή, της οποίας έχουν αποκόψει το επίδομα, επειδή επανεξετάζεται το αίτημά της για να είναι λήπτης δημοσίου βοηθήματος. Την έχουν αποστείλει σε ιατροσυμβούλιο, αφού πέρασε από όλες τις εξετάσεις, της είπαν ότι πρέπει να κάνει άλλη μια συγκεκριμένη εξέταση, η οποία καθορίστηκε για τον ερχόμενο Μάρτιο. Μέχρι τότε, χωρίς επίδομα, χωρίς βοηθήμα, χωρίς κανένα βοήθημα, θα μας διαφωτίσει περισσότερο η Αλεξία Σακαδάκη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής των Οικολόγων. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Σωστά τα είπα? Πολύ σωστά τα είπατε. Βέβαια, έχουμε κάποιες εξελίξεις όσον αφορά το θέμα. Μετά από αρκετές πιέσεις, φαίνεται ότι διευθετήθηκε το ραντεβού της κοπέλας και έχει κάνει την εξέτασή της. Την έχει κάνει. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι... Ενδιαφέρον, ναι. Η εξέταση έγινε, όμως φαίνεται ότι θα υπάρξει μια καθυστέρηση μέχρι να εξεταστούν όλα τα χαρτιά. Να κυλήσει λίγο η ρόδα. Πείτε μας λίγο έτσι την ιστορία. Θα είχαμε την ήδη, αλλά ήδη επιθυμούσε να τα ακούσουμε από εσάς. Οπότε πείτε μας έτσι λίγο την ιστορία από την αρχή. Ήταν μια γυναίκα η οποία λάμβανε το δημόσιο βοήθημα. Όμως επειδή γίνονται πιο στοχευμένα, ξαφνικά της αποκόπηκε για να επανεξεταστεί. Ναι. Κοιτάξτε, τον περασμένο Ιούνιο είχε λάβει επιστολή για να πάει σε ιατροσυμβούλιο να γίνει ένας έλεγχος ξανά της κατάστασής της όσον αφορά την υγεία της. Να πούμε ότι το επίδομα που παίρνει η κοπέλα είναι από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες. Μιλάμε για μια τυφλή γυναίκα. Για χρόνια έπαιρνε το επίδομά της, πήγε στο ιατροσυμβούλιο όπως την κάλεσαν να πάει και της ζήτησαν τα χαρτιά της και τις εξετάσεις της, τα οποία παρέδωσε. Μεταξύ άλλων, της ζήτησαν μια εξειδικευμένη εξέταση οπτικής τομογραφίας συνοχής, έτσι λέγεται, την οποία θα έπρεπε να κάνει σε συγκεκριμένο νοσοκομείο που έχει τα μηχανήματα, που διαθέτει τα μηχανήματα. Μάλιστα. Το ραντεβού που της έκλεισαν, κυρία Δανιήλ, είναι το Μάρτιο του 2018 και μιλάμε από τον περασμένο Ιούνιο. Περισσότερο γίνει... από 6 μήνες, 9 μήνες, για να πάρει ξανά βοήθημα. Βέβαια. Να σας πω ότι έχω στα χέρια μου την επιστολή που έλαβε η κοπέλα από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, που της λένε ότι επειδή δεν παραδώσατε τα χαρτιά σας όπως χρειάστηκε στη διαδικασία αξιολόγησής σας και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχετε ανταποκριθεί, διακόπτεται η παροχή του επιδόματός σας μέχρι να, με λίγα λόγια, μέχρι να συμμορφωθείτε στις απαιτήσεις. Αυτό, αν αντιλαμβάνεστε, είναι απαράδεκτο. Ένας λήψης δημοσίου βοηθήματος ή οποιοδήποτε βοηθήματος, και μιλούμε για άτομο με αναπηρία, αναγκάζεται να επανεξετάσει την υπόθεση του, και καλά κάνουν να τα εξετάσουν βεβαίως, γιατί όχι. Αλλά δεν θα έπρεπε να διακόψετε το επίδομα μέχρι να έρθει η στιγμή να κάνει όλες τις εξετάσεις που αδικαιολόγητα καθυστερούν. Μιλούμε για σχεδόν ένα χρόνο. Δηλαδή, ένα χρόνο αυτό το άτομο θα μείνει χωρίς το επίδομά του. Και όπως σας είπα, φαίνεται ότι τουλάχιστον μετά από κάποιες προσπάθειες να βοηθήσουμε, η κοπέλα πήγαινε, έκανε την εξέτασή της. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι δικαιούται το επίδομα. Αυτό θα πρέπει να εξεταστεί. Θα εξεταστεί. Και αντιλαμβάνεστε ότι γιορτές η κοπέλα θα μείνει ξεκρέμαστη, να το πούμε έτσι. Δεν θα έχει τα απαραίτητα που χρειάζεται για να μπορέσει να χαρεί τις γιορτές της. Και βέβαια δεν είναι ένα θέμα γιορτών, δηλαδή δεν το θέτουμε σε αυτήν τη βάση. Ναι. Είναι αδικαιολόγητη πρακτική το ίδιο το κράτος να στερεί το επίδομα από δικαιούχους, μέχρι το ίδιο το κράτος να μπορέσει να κυλήσει τις δικές του μηχανές για να εξετάσει μια υπόθεση. Μάλιστα. Και σίγουρα δεν θα τα πάρει ούτε και αναδρομικά, αλλά το θέμα δεν είναι αν θα τα πάρει αναδρομικά, είναι ότι δεν έχει κανένα βοήθημα αυτή τη στιγμή, αφού δεν έχει άλλες πηγές εσόδων. Βεβαίως, σίγουρα τα αναδρομικά είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Σίγουρα τα δικαιούται η κοπέλα και αν εγκριθεί η αίτηση της, βεβαίως δικαιούται να τα πάρει. Το θέμα όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή δυσκολεύεται. Όπως σας είπα, είναι τυφλή η κοπέλα και χρειάζεται φροντίδα. Προσπαθεί με μεγάλες δυσκολίες να έχει έναν άτομο δίπλα της για να τη βοηθά με δικές της δανεικά, τέλος πάντων, από εκεί και από εδώ για να τα βγάλει πέρα. Άρα στην καθημερινότητα της επηρεάζεται πάρα πάρα πολύ. Μάλιστα. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Δηλαδή και αναδρομικά να της τα δώσουν, δυστυχώς
ταλαιπωρείται για πάρα πολλούς μήνες αδίκως ένας άνθρωπος, ένας συνάνθρωπος μας, ούτως ή άλλως είναι αδικημένος. Και το μοναδικό αίτημα είναι να εξεταστούν τα αποτελέσματα, να ελεγχθούν εκ νέου τα αποτελέσματα των εξετάσεων της από το Ιατροσυμβούλιο για να της δώσουν το πράσινο φως να πάρει το βοήθημα που δικαιούται, το δημόσιο βοήθημα κάτω από οποιαδήποτε ταμπέλα. Είτε είναι ακριβώς ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, είτε είναι άλλης κατηγορίας. Ναι. Είναι ειδική χορηγία για τυφλούς, έτσι ονομάζεται, παροχή ειδικής χορηγίας σε τυφλούς. Mm-hmm. Και κάνουμε έκκληση πραγματικά να μην μείνει άλλο μήνα αυτή η κοπέλα χωρίς το βοήθημά της, γιατί ταλαιπωρείται πάρα πολύ. Προσπαθήσουμε και εμείς να βρούμε απαντήσεις. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σακαδάκη. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλά.